Φίλες, φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό Χάρη Νεφωνίας καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, αλλά αφορμή για την εκπομπή είναι ένας καινούριος δίσκος που έβγαλε στο φίλο μου τον Μωυσή τον Ασέρ, με ρεμπέτικα και μάλιστα πριν τον πόλεμο τα ρεμπέτικα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου Χρήστο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως όλους την εκπομπή, έτσι ένα μικρό ιστορικό. Έχουμε κοινά σημεία εμείς, γιατί εγώ ξεκίνησα βέβαια 6-7 χρόνια μετά από σένα, στα Γρεβενά, σε φιλαρμονική, παίζοντας τρομπέτα, εσύ στη Λιβαδιά, στη Δάβλια. Αλλά πολύ νέος, πολύ μικρός, ήρθε στην Αθήνα. Ήρθα 22 χρονών. Ναι. Και μάλιστα έπαιζε στις Μπουάτ και τα λοιπά, το 73 στις Εσπερίδες. Ναι, πρώτη μου δουλειά. Και μετά τις Εσπερίδες, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, παίρνετε ένα δικό σας χώρο, την Ξαστεριά. Ναι. Και πώς έγινε αυτό και έγινες αμέσως 22 χρονών επιχειρηματίας εκείνη την εποχή? Χάρη στο Βασίλη, γιατί ο Βασίλης ήταν δραστήριος και ήταν τότε να κάνει και τη συνεργασία με τον Λοΐζο με τα τραγούδια. Mm-hmm. Και δουλέψαμε σαν συνέδεροι στο μαγαζί αυτό. Δηλαδή ξυπνάγατε το πρωί, πηγαίνατε, αγοράζατε κάβα. Ποσοστά, ναι. Ναι, δεν μπαίνατε με ροκάματο, ας πούμε. Όχι, εμείς δεν είμαστε. Οι άλλοι ήταν με ροκάματο. Ναι. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Στην ίσπραξη, ναι. Μάλιστα. Και πήγε καλά το μαγαζί? Πολύ καλά, έσκησε. Έσκησε μια σεζόν εκεί. Μετά, βέβαια, ο Βασίλης απογειώθηκε. Έκανε τα σουξέ αυτά του Λοΐζου. Έκανε μεγάλη καριέρα. Οπότε τέρμα η επιχειρηματική σταδιοδρομία. Και συνεχίζεις και πες μας τώρα ο πρώτος σταθμός, ας πούμε, στην καριέρα σου είναι... Εγώ βρήκα εδώ... Η ρεμπέτικη... Ναι, βρήκα εδώ μια παρέα που ήταν διάφοροι, όχι ακριβώς συλλέκτες, αγοράζαν δίσκους για να πιούν το ούζο τους. Όχι για να κάνουν περιουσία ή να βγάλουν κέρδος. Ήταν ο Σπύρος Παπαϊωάννου, ήταν ο συλλέκτης που είχε ιδρύσει και το κέντρο ρεμπέτικου έρευνας και μελέτης του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο Χατζηδουλής, ο Βαγγέλης ο Μαρίνος από τον Πειραιά, ο Ανδρέας ο Κρόκος, και βρήκα τον Δημητριανάκη με αυτή την παρέα και τον αδερφό μου να παίζουν και να ακούνε δίσκους γραμμοφόνου και να περνάνε τα τραγούδια, και με πήραν και εμένα και με μοιήσαν στο ρεμπέτικο. Στο ρεμπέτικο. Πώς γίνεται όμως με αυτούς να παίζετε σε ταβέρνες και να πληρώνετε και το λογαριασμό αντί να πληρώνεστε? Ναι, γιατί είμαστε ερασιτέχνες. Τη δεκαετία του 70 όλα αυτά. Ναι, στις 73-74. Ναι, ναι, ναι. Εμείς παίζαμε και παρακαλάγαμε τους ταβερνιαρέους να μας αφήσουν να παίξουμε. Γιατί δεν αφήναν όλοι οι ταβερνιάριδες να παίξουμε ζωντανά μουσική. Αλλά μετά που βλέπανε ότι εμείς κουβαλάμε κόσμο, ερχόντουσαν μια παρέα 30-40 άτομα κάθε φορά που βγαίναμε ταβέρνα. Μετά παίζαμε σε 2-3 ταβέρνες, παίζαμε συνέχεια και πληρώναμε το φαγητό μας. Όχι για μεροκάματο. Πόσους δίσκους κάνατε με τη... Ο πρώτος δίσκος ήταν τα Μπλε Παράθυρα. Τα Μπλε Παράθυρα, ναι. Έτσι. Ναι. Με επιτυχία, ας πούμε. Ναι, ήταν η πρώτη κομπανία που έγινε. Η πρώτη κομπανία. Μετά από σας βγήκε η Αθηναϊκή κομπανία. Η Αθηναϊκή κομπανία. Και μετά έπεσε στο δρομική. Ναι. Και μετά εσείς. Ναι. Οπότε αρχίζεις και βγάζεις και λεφτά τώρα με τη μουσική. Ναι, ναι. Με τη... Άρχισα να με ζει το τραγούδι. Το τραγούδι. Ναι. Γιατί εγώ δούλευα παραλληλά άλλο ρεπερτόριο στι Μπουάτ. Βέβαια μετά επανήλθα στο πιο λαϊκό. Πολιτικό τραγούδι, ας πούμε. Ναι, ναι, τέτοιο. Βαρκόπουλο, Δωδωράκη. Πολιτικό και έντεχνο τραγούδι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μια και είμαστε στη δεκαετία του 70 και μιλάμε για τη ρεμπέτικη κομπανία, έτσι πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι και το πρώτο σε αυτόν εδώ το δίσκο που έκανες. Κύρα Στινόμε Μη Βαράς. Μα τι να κάνω, σ' αγαπώ, του Κώστα Σκαρβέλη. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το κομμάτι που γράφτηκε το 1939 παίζεται σήμερα σχεδόν με την ίδια ορχήστρα που παίζονταν τότε. Ποιος είναι ο σκοπός να βγάζουμε εν έτη 2019 ένα δίσκο με τα ίδια όργανα, και μάλιστα έχεις φέρει και μια κιθάρα του 1930. Ναι. Είναι για να διασωθούν όλα αυτά, είναι για να μαθαίνουν οι νεότεροι, είναι επειδή το έχεις εσωτερική ανάγκη να βγάλεις αυτά τα τραγούδια? Εγώ το κάνω επειδή έχω ανάγκη καταρχήν και επειδή αναγνωρίζω και εκτιμώ την καλλιτεχνική αξία αυτών των τραγουδιών. Δεν θέλω να κάνω ακριβώς επανεκτελέσεις, αν και δεν είμαι αντίθετος με τις διασκευές. Μάλιστα.
Να δείξουμε και το εξώφυλλο του δίσκου. Πιστεύεις ότι το ρεμπέτικο πρέπει να παίζεται αυτούσιο ή καλό είναι και να διασκευάζεται, όπως κάποια συγκροτήματα που το παίζουν σε swing, σε jazz, το αλλάζουν? Δεν είμαι προκατελημένος για τις διασκευές, Χριστό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πολλές φορές οι διασκευές μπορεί να βοηθάνε κιόλα να ζει αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Γιατί έχουμε μια πολύ σπουδαία πηγή έμπνευσης, ναι, και κάποια τραγούδια πολύ καλά δομημένα. Μάλιστα. Όπου είναι καλό και καινούργιες καταγραφές να βάζουν το στίγμα τους και την εποχή τους μέσα στην εκτέλεση την καινούργια. Άρα στις μέρες μας το ρεμπέτικο δεν είναι μουσιακό είδος. Καθόλου νομίζω. Ίσα ίσα που η νεολαία σήμερα είναι πιο δυνατή σε αυτό το είδος από κάθε άλλη και φορά. Πιο πολλά άτομα, Χριστό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες μπουζουξίδες στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν στην εποχή μας τότε. Εκατοντάδες παιδιά νέα. Ακορντεόν, μπουζούκι, κανονάκι, σαντούρι, λαούτο, γιολιά, κλαρίνα. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός έμψυχου υλικού που είναι εξαιρετική η νεολαία αυτή, τα νέα παιδιά που παίζουν τα τραγούδια, το παλιό ρεπερτόριο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι, «Μα τι να κάνω, σ' αγαπώ», να ευχαριστήσουμε το Σταμάτη το Χρήστου, τον Αλέξανδρο τον Καμπουράκη στο ακορντεόν, το Σοφράτο Θανάση σπουδαίος στο κόντραμπάσο, και να πούμε ότι το κόντραμπάσο είναι πιο αρχαίο όργανο από την κιθάρα που κρατάς. Ναι, είναι πιο παλιό. Είναι από το 1917. Λοιπόν, και πάμε με το πρώτο τραγούδι. Με κάνες να περπατώ και να παραμιλάω. Να νεστενάζω, να πονώ, ποτέ να μην γελάω. Να Yeah.
Σε αυτό το αφιέρωμα στα τραγούδια του Δημήτρη Κοντογιάννη, να σταθούμε στον πρώτο σημαντικό σταθμό εκτός από την κομπανία στην καριέρα του, που είναι ένας δίσκος που ταρακούνησε τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας του 79, η εκδίκηση της Γυφτιάς. Ένας δίσκος που και εμείς σαν παιδιά από την Πάτρα από εκεί ξεκινήσαμε, με αυτά τα τραγούδια στα μαγαζιά που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Λοιπόν, ένας δίσκος που δούλεψες μέχρι και τα demo από τις γυναικείες φωνές, Δημήτρη. Ναι, τα πιο πολλά τραγούδια τα έκανα demo εγώ. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στη σύνθεση είναι ο Ξιδάκης. Ξιδάκης. Τον οποίο τον μοιείς σιγά σιγά στο ρεμπέτικο. Ναι, του πήγαινα δίσκους και άκουγε. Γιατί εντάξει, δεν ήταν μοιημένο στο ρεμπέτικο, αλλά παρόλο που ερχόταν και ο Μανώλης με την κομπανία που παίζαμε στις ταβέρνες και ο Νικός, κάναμε παρέα. Είμαστε πολύ ο Ρασούλης, φίλοι. Λοιπόν, ο Μανώλης Ρασούλης γράφει τους στίχους, ο Ξιδάκης γράφει τη μουσική. Αυτοί μέναν μαζί στην Αθήνα. Μέναν ένα φεγγάρι μαζί σε ένα σπίτι που είχε δωμάτια γύρω-γύρω και μέναν στο Λυκαβιτό. Mm-hmm. Στην ίδια αυλή δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να σου πω ότι υπήρχε μια αναζήτηση από μια μερίδα της κοινωνίας, κυρίως από τους διανόμενους, ώστε να ανανεωθεί ο στίχος. Διότι ο στίχος, όπως ξέρεις, του 60, του λαϊκού τραγουδιού, είχε αρχίσει και γινόταν παροχημένος, δηλαδή η θεματολογία του. Πιο φτωχός. Όχι, ήταν άκυρα τα θέματα για τη μάνα, για την ξενιδιά. Είχε αλλάξει πάρα πολύ η κοινωνία. Μάλιστα. Και ο Ρασούλης, πιστεύω, ήρθε και επαναπροσδιορίσε το λαϊκό στίχο και το λαϊκό τραγούδι γενικά. Και ο Ξιδάκης βέβαια. Αλλά πιο πολύ ο στίχος που πραγματικά ήταν μια καινούργια αναζήτηση. Το περίμενε αυτό το πράγμα η σύγχρονη κοινωνία. Μάλιστα. Και υπάρχουν αυτές οι μελωδίες, έχει κουμπώσει ο στίχος πάνω και τα κάνετε demo και στο σπίτι σου, στη Δάβλια, μου έλεγες, ναι, με τον Κακούργο Μπουζουξή. Κάποια δείγματα είχαμε κάνει με τον Κακούργο. Ο οποίος Κακούργος είναι, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλά μπουζούκια. Μάλιστα, για να γίνει αυτός ο δίσκος, παραγωγός ο Σαββόπουλος στη Θεσσαλονίκη, ψάχνατε να βρείτε μπουζουξή να παίξει, ας πούμε. Ναι, και επίσης. Έπαιξε ο Γεωργόπουλος, νομίζω. Έπαιξε ο Γεωργόπουλος, ναι. Ναι. Και μουσική κυρίως από τη Θεσσαλονίκη παίξαν. Τους βρήκε ο Παπάζογλου. Γιατί ο Σαββόπουλος επέλεξε να το κάνουμε εκεί ως εκδρομή. Την ηχογράφηση, ένα στουντιάκι που είχε ανοίξει ο Νίκος ο Παπάζογλου με ένα οχτακάναλο δάσκαμ. Με πρωτόγωνα πολύ μέσα. Πολύ πρωτόγωνα μέσα. Ναι. Μάλιστα ο Κακούργος πήγε, έπαιξε νομίζω στο. Τρελή και αδέσποτη. Τρελή και αδέσποτη, αλλά δεν πολύ γουστάριζε όλο αυτό το κουλτουριάρι. Ναι, ήταν του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν του ρεμπέτικου δηλαδή. Μάλιστα. Και ήταν πάντα ερεστέχνης και έπαιζε για πάρτι του. Για πάρτι του. Δεν είχε συμβαστεί. Όταν έκανε αυτό το δίσκο, την ειδική βαρύτητα. Τον πήρα εγώ τον Νίκο, τον παπά, η Κακούργο. Ναι. Τον πήρα εγώ, του λέω πάμε να παίξεις και εσύ ένα τραγούδι. Δυο, τρία, ξέρω εγώ. Και τελικά έφυγε αυτός. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έμεινε, έπαιξε ένα τραγούδι, έφυγε. Δεν μου λες, όταν πήγατε στη Θεσσαλονίκη να ηχογραφήσατε, πού κοιμόσασταν? Μας φιλοξενούσε ο Νίκος σε ένα ράντζο που είχε εκεί, που φρόντιζε άλογα το υποδρόμου. Ο Νίκος έκανε και αυτή τη δουλειά. Είχε ένα κτήμα που φρόντιζε άλογα του υποδρόμου. Και μείναμε εκεί σε κάτι κτίσματα, σαν στάβλη που ήταν. Ναι. Άλλος με sleeping bag δεν χωράγαμε, είμαστε πάρα πολύ. Μάλιστα. Το ειδικό βάρος αυτού του δίσκου που θα τάραζε τα νερά του λαϊκού τραγουδιού, το διαστάθηκες, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι υπήρχε μια ζήμωση με την καινούργια τάση. Ναι. Του στίχου. Παρ' όλα αυτά όμως, σου παίρνει ο Παπάζογλου την μπουκιά από το στόμα και λέει τη μερίδα του Λέοντος αυτό το δίσκο και εσύ λες μόνο το «Μένα μάνα μάν στα χείλη» και το «Κάτσε θάνατε». Ναι, και άλλο ένα νομίζω. Και άλλο ένα. Μαζί, ναι, τρία μόνο. Οπότε εσύ που δουλεύεις όλο αυτό το πράγμα, που τα κάνεις demo, που κουβαλάς τον μπουζουξή, αισθάνεσαι λίγο κάπως με αυτό? Κοίταξε Χριστό, δεν αγάπησα ποτέ την καριέρα και το χρήμα. Δεν τα αγάπησα. Εγώ έκανα αυτό που ένιωθα να μερακλώνω. Ήθελες να είσαι στο παιχνίδι, να τα πίνεις με τον Κακούργο. Ναι, διάλεγα τη ζωή, τη ζωή. Τη συγκίνηση διάλεγα. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι για την ιστορία να πούμε ότι σε αυτό το δίσκο παίζει μπάσο ο Γιάννης ο Κολοβός, μπουζούκι ο Μητράκης ο Γεωργόπουλος, μπουζουξής φοβερός που τότε και εγώ που έμενα στα Γρεβενά
Πήγαινα και τον έβλεπα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν είδωλο. Ήτανε, για μας. Για την εποχή του ήταν πολύ εποχή, μπροστά ναι, τότε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάσαι άλλους μουσικούς? Δεν θυμάμαι τον κιθαρίστα και έναν γκρουστό. Αυτοί παίξαν μόνο. Και ο Κολοβός. Τέσσερα όργανα, ναι. Στην ουσία ο Παπάζογλου έπαιξε. Δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο μπαγλαμαδάκι κάπου στο μπαγλαμαδάκι. Νομίζω, όχι, δεν έπαιξε κυρίως. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε διαλέξει να μας παίξεις δεύτερο τραγούδι, το χρόνια αργότερα, 1983 πάμε, σε ένα δίσκο που έκανες με τον Νικολόπουλο. Καθόμουν στο Λέντζου και έπινα καφέ. Σε στίχους, Ρασούλη. Πάλι Μανώλη Ρασούλη. Πάμε. Του Λέτζου και έπινα καφέ και βλέπω έναν τύπο μαζί με σένα, ναι. Και σκύβω το κεφάλι να μην με δεις εσύ. Θολώνει το μυαλό μου και σκίζεται η γη. Δεν πίστεψα πως ήταν αλήθεια όλα αυτά. Τα χείλη μου δακώνω, δεν ήταν ψέματα. Μου φάνηκε πως σπάσαν καθρέφτες χιλιδιό. Μα εγώ απ' το καθρέφτη σε βλέπω και πονώ. Τριγύρω κουβεντιάζανε για τα πολιτικά και πόσο μαύρο σούταρε δοκάρι την παλιά. Κι εγώ μαύρος τώρα δα βλέπω πως μια στιγμή να σβήσει η ζωή μου ήταν αρκετή. Τα Αγίου Βαλεντίνου, αχ πικρά και καημέ, καθόμουνα στο Λέτζου και έπινα καφέ. Κάνω να πω να φύγω, παγόρδιος δεσμός με έχει δεμένο χάμο, αχ να μου να τυφλός. Μου φέρνει το καρσόνι, χαρτί λογαριασμού, πανάκριβα πληρώνω το πλάι τ' άλλου μου. Και εσύ γιατί ποιος ξέρει παράγγειλες λικέρ και μένα στην καρδιά μου 16 κομπρέσερ. Τα μάτια μου θολώνουν, ψυχάλες του καιρού. Εσύ εκεί, εγώ εδώ, θαμώνες του χαμού. Τριγύρω κουβεντιάζανε για τα πολιτικά και πόσο μαύρο σούταρε το καρί την παλιά. Κι εγώ μαύρος τώρα δα βλέπω πως μια στιγμή να σβήσει η ζωή μου ήτανε αρκετή. Τα Αγίου Βαλεντίνου, αχ πικρά και καημέ, καθόμουν στο Λέτζου και έπινα καφέ. Δημήτρη Κοντογιάννη, από την εκδίκηση της Γυφτιάς, λεφτά έβγαλες? Γενικά δεν έβγαλα λεφτά, θέλω να σου πω. Όχι, τότε ειδικά όχι, καθόλου. Γιατί εμείς πρέπει να σου πω ότι όλη η κομπανία, σύσσωμη, αρνηθήκαμε να πάρουμε ποσοστά από τον Πατσιφά, από τους δίσκους που κάναμε, τους τρεις με την Κουρεμπέτικη κομπανία. Εκείνη την εποχή κιόλας. Εκείνη την εποχή, που δίνανε ποσοστά η εταιρεία. Μια και μιλάς για ποσοστά, εγώ να σου θυμίσω λίγα χρόνια μετά, το 84, με τα παιδιά από την Πάτρα, με τη Συμπόνια.
έχοντας 1%, το ποσοστό το δικό μου ήταν 1%, ναι. Γιατί ήμασταν 5, αγόρασα ένα σπίτι, ας πούμε, ναι. Με το ποσοστό. Εγώ μετά τον προσωπικό δίσκο. Α, ήσασταν τόσο που πολύ λεφτά. Ιδεολόγοι, δηλαδή. Ναι, ιδεολόγοι και αυστηροί. Λέγαμε ότι δεν μπορούμε εμείς να πληρωθούμε για τα τραγούδια που γράψαν άνθρωποι που ζουν ακόμα και είναι ζωή και τα παιδιά τους σε ζωή. Και να πληρωνόμαστε εμείς για τις επανεκτελέσεις. Και μια και το φέρνει κουβέντα και μιλάμε για τους ρεμπέτες, να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι ρεμπέτης, γιατί πρόλαβες, δούλεψες με Τσιτσάνη. Πού? Τσιτσάνη στο Θεμέλιο. Πόσα τραγούδια έλεγες? Εκεί έλεγα 6 τραγούδια. Και τι, έπαιζες μπαγλαμά? Έπαιζα μπαγλαμά στο πάρκο, ωραία. Αλλά αργότερα σου έκανε πρόταση ο Τσιτσάνης να κάνετε δίσκο μαζί. Ναι, μου είχε κάνει πρόταση να κάνουμε ένα δίσκο ολόκληρο. Αλλά δεν δεν το επέτρεψε ο Πατσιφάς. Ναι, ήταν σε άλλη εταιρεία ο Τσιτσάνης και μάλιστα. Εγώ του είπα από τον ενθουσιασμό μου, του είπα, Βασίλη, θα καθαρίσω εγώ να πάρω την άδεια από τον Πατσιφά. Και τελικά ο Πατσιφάς δεν μου την έδωσε την άδεια, αλλά πάω σε άλλη εταιρεία. Δούλεψες με τον πρόδρομο. Σκιαγράφησε μου τον πρόδρομο. Τσαουσάκη. Τι άνθρωπος ήταν αυτός? Ο πρόδρομος, καταρχήν, πιστεύω ότι είναι από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά και σαν χαρακτήρας, ήξερε καλά να χειρίζεται τους δρόμους, τις κλίμακες δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεταδοτικός. Μπορούσε να σου δείξει δηλαδή κάποια πράγματα για το χειρισμό του τραγουδιού. Και σαν άνθρωπος πάρα πολύ φιλότιμος, μας έκανε όλη την ορχήστρα κάθε εβδομάδα το τραπέζι στο σπίτι, στην Καλλιθέα. Ήταν... πάμε τώρα στην εκδίκηση. Αλλά της και εγώ δουλέψει, ναι, ξεχάσαμε να πούμε ότι πραγματικά ήμουν τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με τα θηρία του ρεμπέτικου τεριού. Δηλαδή δούλεψα με τον Ρούκονα, με τον Μοσχονά, στο Σαμπάνι. Δούλεψα με τον Γιώργο Κοπούλου, με τον Κυριαζή. Με την Μπέλου, τον Μπίνι, στο ρεπορτάζ. Οπότε όλα αυτά τα ρεμπέτικα βιώματα προσπάθησες, κάνοντας παρέα με τον Ξιδάκη και τον Ρασούλη, να τους τα εμφυτεύσεις. Βέβαια. Γιατί ο Ρασούλης είναι ένας διανοούμενος, ο οποίος δεν έγραφε στίχους όμως. Σκηνοθέτηση ήταν, τι ήταν? Είχε σπουδάσει σκηνοθεσία, ναι. Ήθελε να γίνει ηθοποιός, συγγραφέας ήταν, είχε γράψει κάτι βιβλία. Ήξερε όμως. Από την Κρήτη, από τα μπαχανιώτικα που ακούγαν τα... Ναι, είχε βιώματα ο Μανώλης του λαϊκού τραγουδιού. Είχε προλάβει τον απόϊχο όλων των παλαιών της παραδοσιακής μουσικής της Κρήτης και του τουρκοκρητικού τραγουδιού. Ναι. Και στην παρέα σιγά σιγά έρχεται και ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο οποίος παίζει μπουζούκι στο δεύτερο δίσκο στα δίθεν. Παίζει μπουζούκι, μπράβο. Εγώ ναι. Τον φόραξα. Και είναι κουμπάρο σου. Ναι. Έτσι. Ναι. Και με έχει στεφανώσει. Σε έχει στεφανώσει. Έκανα 5 δίσκους με τον Χρήστο. Τώρα θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Εγώ εκείνη την εποχή, 81-82, είμαι στη Σύφνο, κάνω παρέα με τον Χατζή και περιμένουμε εσένα σαν να περιμέναμε τον Καζατζίδη. Με αυτά, με το ρεπερτόριο που έχεις ήδη τραγουδήσει. Μάλιστα είμαστε στη Φασολού. Εγώ τα έπαιζα όλα τα κομμάτια, αλλά μου λες, Πιτσιρίκο, για παίξε τις βαλίτσες του Παπαϊωάννου, και στις έπαιξα. Τι έφτεξε αυτά τα 35-40 χρόνια, ενώ είσαι πρώτη γραμμή και τώρα δεν είσαι? Δεν ήμουν καλός επαγγελματίας, Χριστό. Νομίζω μπορεί να ήμουν καλλιτέχνης, αλλά καλός επαγγελματίας δεν ήμουν. Και ξέρεις ότι λέω πάντα ότι πάντα φταίμε εμείς για τις επιλογές μας. Δεν μας φταίει κανένας άλλος. Είτε από κακές επιλογές, είτε από... κακή συμπεριφορά. Μπράβο, ρε Δημήτρη Κοντογιάννη, γιατί οι περισσότεροι τραγουδιστές αρχίζουν και ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους, ότι τους έφαγαν τα κυκλώματα. Εγώ ήμουν αφελής, ήμουν αγνός, μπορούσα να με κοροϊδέψουν εύκολα, έτσι, όπως έχει γίνει στη δισκογραφία. Και εκτός αυτού, ας πούμε, εγώ θέλω να είμαι μαθητής και ακόμα είμαι μαθητής, πρέπει να σου πω. Δηλαδή είμαι φιλομαθής, όπως και θέλω να ξέρω τι γινόταν, ας πούμε, το 30. Θέλω να ξέρω αυτοί οι άνθρωποι, οι πρωτομάστορες του τραγουδιού, αν μπορώ να τους μελετήσω. Έχω ένα καινούργιο σχολείο, έχω μια παιδεία που είναι πιο σημαντική από την οδιακή. Όπως και ο Μπουζουξής. Εγώ δεν ανέχομαι ένα καινούργιο Μπουζουξή να μην ξέρει, να μην έχει μελετήσει τον Μπέμπι, τα σόλα του Μπέμπι, του Λεμονόπουλου, του Χιώτη. Ναι. Του Ασόπουλου, όλα. Δεν τον δέχομαι για πάντως, σαν καλλιτέχνης, για να μην έχεις
να είσαι τώρα στην πρώτη γραμμή, να μην πω ονόματα σαν ποιους. Ναι, εντάξει. Σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ και το Star System. Καθόλου. Ίσα-ίσα το πολέμησα. Εγώ στους Σαμπάνι που ξεκινήσαμε, εγώ επέβαλα να κάτσουμε όλοι οι τραγουδιστές στην καρέκλα. Γιατί ήδη είχε αρχίσει το Star System το 80 και ήταν όλοι οι τραγουδιστές στην πίστα. Ναι, ναι. Και παίρνανε πενταπλάσια λεφτά από τους μουσικούς. Εμείς παίρναμε όλοι τα ίδια. Μάλιστα. Να παίξουμε ένα δικό σου τραγούδι τώρα, το Βυσαρίωνα, που σκιαγραφείς μια κατάσταση της εποχής. Λες το φίλο σου, το στιχουργό, για πες μας πώς έγινε αυτό. Υπήρχε μια εποχή που όλη η Ελλάδα πήγαινε σε ένα μοναστήρι πάνω κάπου εκεί στη Λαμία να δει ένα φαινόμενο ενός καλόγερου που τον είχαν ξεθάψει μετά από χρόνια και δεν είχε λιώσει. Και μιλάγαμε οι τηλεοράσεις όλα, μιλάγανε για αυτό το φαινόμενο. Και κάποια στιγμή λοιπόν παίρνω τον φίλο μου, τον συγγραφέα, τον Γιώργο του Σκαμπαρδόνη και δημοσιογράφο, και λέω: Γιώργο, το λαϊκό τραγούδι πάντα περιέγραφε τα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα. Δεν μου γράφει ένα τραγούδι για τον Λεσσαρίνο, τον Καλόγυρο. Και μέσα σε μια εβδομάδα μου το έστειλε από το Θεσσαλονίκη και το έβαλα μουσική και το βγάλαμε σε ένα δίσκο προσωπικό που έκανα με δικά μου τραγούδια με διάφορους στιχουργούς και ποιητές. Πάμε να παίξουμε το Βυσαρίωνα. Πολλούς να σκίζονται. Να καλά το μοναστήρι, καλογέρια βρίσκονται. Γερνάω πριν την ώρα μου, τα βλέπω λάδιση. Κι αν με θάψουν δεν θα λιώσω σαν το Βυσαρίωνα. Κι αν με θάψουν δεν θα λιώσω σαν το Βυσαρίωνα. Την τρέλα
πάντα κοντά σου βιώνα. Και αν με θάψουν δεν θα νιώσω σαν το Βυσσαριώνα. Και αν με θάψουν δεν θα νιώσω σαν το Βυσσαριώνα. Δημήτρη Κοντογιάννη, είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και έρχεται ο Πατσιφάς, αφού κάνετε το εκδίκηση γητιάς δίθεν και σου δίνει ένα εκατομμύριο. Ναι, ένα εκατομμύριο είχαμε. Έτσι. Και για κάνεις... να κάνω συμβόλαιο και να κάνω τον πρώτο προσωπικό δίσκο. Mm-hmm. Λοιπόν, και εγώ φέρνω, προτείνω στον Πατσιφά να γράψει να ο Νικολόπουλος μουσική και σε στίχους του Ρασούλη. Πολύ καλή ιδέα. Και γιατί κάτι, ήδη, ναι, γιατί ήδη, του, ήδη του ο Ρασούλης έχει δείξει δείγματα... Και του Χρήστου του Καρκαλό νομίζω αυτό. Ναι. Γιατί ανανεώθηκε... Καλά, ο Νικολόπουλος έχει γράψει με Καζατζίδη, με, ναι, Γαμπαλάδες, ναι, με όλα αυτά. Πούμε, αλλά έχει αυτά τα τραγούδια τον πήγαν και σε άλλο κόσμο. Δεν ήταν, ήταν του λαϊκού στρώματος ο Χρήστος, καταλαβες. Mm-hmm. Στα τραγούδια με τον Μανώλη τον πήγαν σε άλλο κοινό. Τον πήγανε πιο πέρα, νομίζω. Και έτσι έγινε αυτός ο πρώτος προσωπικός δίσκος. Οι, ναι, κυβερνήσεις πέφτουν. Μα οι αγαπημένοι. Ο οποίος πουλάει από την πρώτη εβδομάδα 50.000 μέσα, ναι, σε μια εβδομάδα. Πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, οπότε έχεις και ποσοστά, βγάζεις και λεφτά. 4% έπαιρνα. Οπότε εκεί την εποχή αγόρασε το σπίτι στο Μέτς. Ναι, εκεί την εποχή. Είναι ένα σπίτι που... Να σου πω, Δημήτρη Κοντογιάννη, ναι, μου έλεγες ότι εάν δεν γινόσαι ένα τραγουδιστής και συνέχισες, ας πούμε, να είσαι τη δουλειά του πατέρα σου μαραγκός, θα έχεις βγάλει πιο πολλά λεφτά. Ναι, εγώ είμαι καλύτερος μαραγκός από ότι είμαι τραγουδιστής. Στους μαραγκούς τους νικάω τους πιο πολλούς. Ξέρω πολύ καλά είσαι τη δουλειά του. Είσαι μάστορας και στο τραγούδι. Και μάλιστα μου έλεγες ότι αυτοί οι δίσκοι παλιοί, δεκαετία 70, αρχές 80 κτλ. Τώρα που είσαι έμπειρος, βλέπεις πολλά λάθη. Ναι. Ότι έκανες σαν τραγουδιστής. Τώρα τελευταία, Χριστό, ναι, τα βλέπω γιατί έκανα και τα κάνω τα τελευταία χρόνια στη Βυζαντινή. Και ναι, έχω επίγνωση το τι λέω τώρα. Ενώ παλιά δεν είχα επίγνωση, δεν είχα συνείδηση το τι λέω. Δηλαδή μέσα στο μυαλό σου έχεις φωτογραφημένο το δρόμο, το μακάμι, ναι, πούμε, ένας τώρα. Ναι, ναι, ένας τραγουδιστής πρέπει να έχει στο μυαλό του, ας πούμε, τη μαθητεία. Mm-hmm. Καταλαβες. Δηλαδή να ξέρει να είναι καταρχήν κουρδισμένος, να είναι τονικά ακριβής, να μπορεί να χειριστεί τα μακάμια που, τις κλίμακες, τους τρόπους της Αρχαίας Ελλάδας, το ίδιο είναι, και να μπορεί να εκφραστεί. Και να μπορεί να μαθητεύσει ακόμα και τώρα στις παλιές εκτελέσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο σχολείο, το ξαναλέω. Μάλιστα. Άμα μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε ένας παλιός, άμα μπορεί να κάνεις ένα τραγούδι που έχει πει ο Κάβουρας, ας πούμε, και μπορεί να το αντιγράψεις, μετά εγώ δέχομαι να το διασκευάσεις και να το φέρεις σαν μέτρο και να ανταλλάξεις. Μπράβο. Αλλά να μπορεί ο μάστορας να που, το βλέπει, σαν αυτόν, που βλέπει ένα τέμπλο σκαλιστό, ο καινούριος μάστορας, να το σκαλίσει και αυτό το ίδιο, το πολύπλοκο αυτό, το περίτεχνο τέμπλο. Αυτό νομίζω ότι... Όχι να βάλει μια λούπα και να το. Ναι, ζουρώσει. Ούτε να το βάλει στο μηχάνημα και να το φτιάξει. Να το φτιάξει με τα χέρια. Μπράβο. Λοιπόν, μια και μιλάμε, είμαστε το 83. Μάλλον το 83 πεθαίνει ο Πατσιφάς. Ναι, το 84. Το ότι και... πέθανε ο Πατσιφάς που ήταν ο μέντορά σου στη δισκογραφία, μήπως είναι και ένας λόγος που αρχίζεις και χάνεσαι από τη δισκογραφία. Είναι και ένας λόγος. Δεν λέμε, αυτό... έκανες 30 δίσκους, πόσους έχεις κάνει. Έχω κάνει με τις συμμετοχές 50. 50. Ναι. Αλλά το ζουμί σου είναι εκεί τέλη 70, αρχές 80. Ναι, ήταν ο Πατσιφάς, πραγματικά ήταν μια μεγάλη απώλεια για μένα. Και για την ελληνική δισκογραφία. Ναι, βέβαια, γιατί εγώ έκανα και λάθος επιλογές μετά. Ναι. Τραγουδιών. Έκανες λάθη, το παραδέχεσαι, έτσι. Πολλά. Λοιπόν, και μια και είμαστε σε αυτή την εποχή, πάμε. Αλλά μια... προσπαθώ όλα τα χρόνια τα τελευταία. Δεν με ενδιαφέρει ούτε καριέρα, ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι κάνουνε. Αλλά να καλύψω τις δικές μου ατέλειες, ελλείψεις. Αυτό προσπαθώ. Μου έλεγες ότι έφτιαξε στουντιάκι και διαπιστώνεις ότι όταν δουλεύεις στο στούντιο, γίνεσαι καλύτερος οργανοπαίχτης. Και καλύτερος τραγουδιστής. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα, μια και είμαστε σε αυτή την εποχή, ένα σπουδαίο τραγούδι που το τραγουδούσε και στα παιδιά από την Πάτρα ο Βαγγέλης ο Δελικούρας, ιστορία ζήλιας και έρωτα.
Ναι. Ένας φοβερός στίχος του Ρασούλη, εκπληκτική που μουσική. Παίχτηκε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Του Νικολόπουλου, ναι. Παίχτηκε πολλά χρόνια. Πάμε. Για να ανοίξω κι ήτανε που λέτε ο καινούριος της. Θέλω εξηγήσεις πριν το προχωρήσω, γιατί πα συνέχεια και την ενοχλείς. Ψυχραιμία τώρα είπα στην καρδιά μου, ήρθε να τ' ακούσει και θα του τα πω. Αφού μου θυμίζει τόσα χρόνια πίσω, απ' τον εαυτό μου πόρτες να χτυπώ. Εντάξει φίλε, τώρα είμαι πια δικιά σου. Πάρε τη θέση και την πίκρα μου δικιά σου. Σ' αυτή τη μάχη μπορεί να με πληγωμένος, μα δεν υπάρχει νικητής και νικημένος. Σουτ με διακόπτης, λίγο ακόμα θέλω. Κράτα τις ορμές σου για ενοχλείς. Ναι, την αγαπούσα και βαθιά με λιώνει. Έτσι που συμβαίνει, έτσι να της πεις. Τούτο το παιχνίδι το έχουν παίξει όλοι, και το επαθλό μας πίκρα και καημός. Σήκωσα τα χέρια και με περηφάνια μες στα ποδητήρια κλαίω μοναχός. Εντάξει φίλε, τώρα είμαι πια δικιά σου. Πάρε τη θέση και την πίκρα μου δικιά σου. Σ' αυτή τη μάχη μπορεί να με πληγωμένος, μα δεν υπάρχει νικητής και νικημένος. Δημήτρη Κοντογιάννη, από τις πέντε σχεδόν δεκαετίες που είσαι στα Πάλκα και δουλεύεις, ποια θεωρείς την πιο γόνιμη, την πιο δυνατή για το λαϊκό τραγούδι? 80-90. Νομίζω είναι η καλύτερη η εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Παρόλο που υπήρχαν και διάφορες ανισότητες, δηλαδή μεγαλώσανε το Star System οι εταιρείες, mm-hmm. το κάναν στο βωμό του κέρδους όλα. Τώρα βέβαια είναι χειρότερα και δεν είναι κακό το κέρδος, αλλά άμα είναι αυτοσκοπός το κέρδος, δεν είναι ωφελή ούτε τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ούτε την κοινωνία. Το 80-90 μου λέγεις ότι γίνανε και διάφοροι σύλλογοι πολιτιστικοί και τα λοιπά που ζητούσαν να κάνουν χορούς. Ναι. Ήθελαν να διασκεδάσει ο κόσμος. Ίσως ήταν και ο ευδαιμονισμός του Έλληνα λόγω Πασόκ, λόγω Ανδρέα. Ακριβώς, ακριβώς. Και γουστάρα να βγουν να χαλάσουν το χρήμα, να γλεντήσουν. Όχι μόνο αυτό. Μπήκε και μια ανάγκη να διασώσουν την παράδοση. Δηλαδή γίνανε πολύ χορευτικοί σύλλογοι με παραδοσιακούς χορούς, με παραδοσιακές φορεσκές που τις βρήκαν από τα σεντούκια ή που ξαναφτιάξαν άλλες αντίγραφα, και πολλοί μορφωτικοί σύλλογοι που κάνουν πολιτιστικό έργο πραγματικά της επαρχίας. Χιλιάδες οι σύλλογοι. Και νομίζω ότι
σε αυτή την εποχή που είχε, ήταν και εύρωστη η κοινωνία, δούλεψε το λαϊκό τραγούδι πολύ καλά. Βγήκαν και πολύ καλά πράγματα. Mm-hmm. Ωραία. Εμείς ξαναπάμε πίσω από το Εκδίκηση Γηφθιά, σε ένα τραγούδι που τον τεμάρισες. Το μήμα που καλείστε Μπέλη. Το οποίο το τραγουδάω τώρα εγώ, ναι, με καινούργια εκτέλεση, που βγάζει ο φίλος μας ο Μωυσής Μασέρ ένα δίσκο. Α, θα κάνεις και άλλο εκτός από αυτόν, με όχι, τα ρεμπέτικα. Όχι, θα το ανακοινώσω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, ναι, αυτή την έκδοση. Αυτή η έκδοση είναι 40 τραγουδιστές, 40 τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη. Είναι όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές μέσα. Μπράβο. Η Βιτάλη, η Λικερίου, ο Σαββόπουλος. Παλιά τραγούδια ή έχουν βρεθεί κάποια ανέκδοτα, γιατί η κόρη του έχει διασώσει το έργο του, ας πούμε. Ναι, έχει και κάποια καινούρια. Και ο Βαγιόπουλος έχει πολλά του Μανώλη, ο Πέτρος. Έχει τραγούδια του Μανώλη, ανέκδοτα. Ωραία. Αλλά αυτός ο δίσκος είναι τραγούδια τα οποία έχουν ξαναϋποθεί και τώρα τα λένε άλλοι τραγουδιστές. Αξίζει τον κόπο να γίνουν τέτοιες δουλειές. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν λέω εγώ το μήμα που καλείστε Μπέλη, που δεν το είπα στην πρώτη εκτέλεση. Από φαδίεση όμως. Από φαδίεση. Ενώ ο Παπάζογλου το λέει από λα. Ναι, είναι πιο τενόρος. Είναι πιο τενόρος και δεν έχει χαμηλές. Πάμε όμως λοιπόν. Εκδίκηση Γηφθιάς, μήμα που καλείστε Μπέλη. Στον κήπο ο Θεός, όμως ο Αδάμ και η Εύα το δάνε και λιβαλιό. Ρίχνει τότε τιμωρία σ' όλο το προγονικό, να έχουνε την εργασία για φαΐ και για πιωτό. Να έχουνε την εργασία για φαΐ και για πιωτό. Είναι κάτι πλοφαδόροι που πενεύουν τη δουλειά, μπράβοι και κοντιλοφόροι, κάθε νουμα χαραγιά. Μήμα που καλείστε Μπέλη και μου σπάς το ηθικό, η καρδιά λεφτά δε θέλει για να πει το σ' αγαπώ. Η καρδιά λεφτά δε θέλει για να πει το σ' αγαπώ. Όταν χαμώ την αράζω και κοιτώ τον ουρανό, όλοι λένε πως τεμπελιάζω, εγώ στη μοίρα τους μιλώ. Μη νομίζεις πως χαζεύω, σαν με βλέπεις να περνώ, την αγάπη μου μαζεύω μέσα το σκουπιδαριό. Την αγάπη μου μαζεύω μέσα από το σκουπιδαριό. Πριν παίξουμε Δημήτρη Κοντογιάννη τη Λιτανία του Μάγκα, ένα κλασικό ζεμπέκικο του Βασίλη Τσάνη, θέλω να μου πεις για τους σημερινούς τραγουδιστές, είτε πρώτης γραμμής, πίστες και τα λοιπά, κατέχουν εσύ πιστεύεις οι περισσότεροι τους δρόμους, τα μακάμια? Νομίζω όχι, οι πιο πολλοί. Το 99% όχι. Όχι.
Εσύ τώρα έπαιξε ρόλο και το ότι βρέθηκε στο ίδιο πάλκο με το Ρούκουνα, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Ο οποίος ήταν πολύ δοτικός άνθρωπος. Και ό,τι ήξερε το έλεγε στους νεότερους. Μάλιστα. Ο οποίος τι σου έλεγε, ότι όταν κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό. Μου έλεγε ότι το συνηθισμένο, η συνηθισμένη μετατροπή, δηλαδή να μεταβείς από έναν δρόμο σε άλλον, ήταν άμα είσαι, ας πούμε, σε ένα μινόρε δρόμο, πρέπει να μεταβείς στην τέταρτη ματζόρε, σε άλλο δρόμο. Και αν είσαι να σε ματζόρε δρόμο, να μεταβείς στην τέταρτη μινόρε. Λοιπόν. Αυτό δηλαδή, ήταν ένα από τα σημεία. Όχι πως γίνονταν κι άλλα. Πάμε να μας δείξεις τώρα έναν αυτοσχεδιασμό, φέρ' το μικρόφωνο πιο κοντά, έναν φωνητικό αυτοσχεδιασμό, ας πούμε. Θα πάμε από... Να κάνουμε, περάσουμε 5-6 δρόμους, 6-7 δρόμους. Ναι. Να ξεκινήσουμε από Ουσάκ. Ουσάκ. Από τον πρώτο ήχο δηλαδή. Να πάμε Χουζάμ. Να πάμε Χουζάμ, πλάγι του Ετάρτου. Ναι. Να πάμε Ματζόρε Πεντατονικό. Ναι. Μετά να πάμε Χουζάμ και μετά να... Σαμπάχ. Μετά να πάμε Σαμπάχ. Πάμε Σαμπάχ μετά. Και μετά να πάμε... Και Ουσάκ. Όχι, να περάσουμε λίγο ένα τετράχορδο το Χιζασιάρ, που είναι πλάγιος του Εστέρων. Μην μπερδευτούμε αν τα περάσουμε όλα αυτά. Θα δοκιμάσω. Δεν βλέπεις, βλέπω ότι κατέχεις στο μυαλό σου τους δρόμους αυτούς και στην ονομασία τη Βυζαντινή. Ναι, ναι. Είμαι μαθητής ακόμα. Περιμένω να κάνω, να δώσω κατά τα κτίρια. Για πάμε. Μετά από αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάμε να παίξουμε τραγούδι. Ήταν ένα αυτοσχέδιο, τώρα δεν το είχαμε προετοιμάσει. Τη Λιτανία πάμε.
Πάμε. Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σε αυτή την κοινωνία ευάλθηκα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Ευάλθηκα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σε αυτή την κοινωνία. Τα σέα μου και ένα κομμάτι μαύρο και ξεκινώ βρε μάγκες μου να πάω στον Άγιο Μάμο. Και ξεκινώ βρε μάγκες μου να πάω στον Άγιο Μαύρο. Εμάζεψα τα σέα μου και ένα κομμάτι μαύρο. Ανάμεσα στις εκκλησιάς τις στρογγυλές καμάρες ανάψαμε τον αργύλε σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τον αργύλε σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάμεσα στις εκκλησιάς τις στρογγυλές καμάρες. Και ο αρχαγγέλος με μια μεγάλη φούρια πάπτα του μάνια τα πολλά τον έπιασε μαστούρα. Μου λέει άκου Χριστιανέ δεν είναι αμαρτία που μπήκες μες στην εκκλησιά να κάνεις λιτανία. Δημήτρη Κοντογιάννη, αλλάζοντας οι εποχές όλα αυτά τα χρόνια, έλεγες πριν ότι με τους δημιουργούς, ας πούμε, της εκδίκησης Γυφτιάς, κάνατε χρόνια παρέα, πίνατε τα ούζα σας. Σήμερα όλοι δουλεύουμε κατά μόνας. Οι συνθέτες είναι σε έναν υπολογιστή. Πολλές φορές είναι και έξω από το τι θέλει η ζωή, πώς ζει ο κόσμος. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα και σωστά το εντοπίζεις, γιατί πιστεύω ότι έτσι δεν παράγεται πολιτισμός. Άμα ο καλλιτέχνης δεν ζυμωθεί με την κοινωνία, να έχει κοινή αφετηρία, κοινή γλώσσα, όπως είχαν παλιά. Οι άνθρωποι ακούγαν ένα σόλο, οι απλοί άνθρωποι, οι αγρότες, και καταλαβαίναν το φάλτσο του κλαριτζή και τον μαλώναν. Καταλαβες, είχε παιδεία και η κοινωνία. Πρέπει όλοι να ξαναπάμε σχολείο, αυτό λέω εγώ τώρα. Γιατί η βιωματική σχέση έχει σταματήσει και οι νέοι συνθέτες δεν έχουν ανάγκη να εκφραστούν, έχουν ανάγκη να κάνουν σουξέ, να κάνουν τραγούδι, να πουλήσουν, να κάνουν κέρδος. Και οι στιχουργοί. Και οι στιχουργοί. Έχουν μπει σε μια λογική, δηλαδή. Τις ποιήσεις του. Δεν έχουν την αμεσότητα, ας πούμε. Έχουν μπει σε μια λογική σουξέ, επιτυχίας. Δεν σκέφτονται την ευτυχία και την αρμονία και την ευλογία που έχει το τραγούδι, που ήταν πολιτιστικό αγαθό. Δεν ήταν προϊόν, όπως είναι τώρα, είναι προϊόν.
Είμαστε προϊόντα πλέον και οι άνθρωποι και τα τραγούδια του τραγουδιού. Πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι λοιπόν που έχεις αυτό το δίσκο που έβγαλες τώρα με τα ρεμπέτικα. Αυτό πρέπει να το ξημέρωσε. Πρέπει να είναι γραμμένο πρόσφατα, ας πούμε. Δεν είναι προπολεμικό τραγούδι. Όχι, όχι. Είναι του Καλφόπουλου. Του Καλφόπουλου. Μπορεί να το δεις και από το συνδύο. Δεκαετία 70, ας πούμε. Όχι, όχι, πιο πριν. Όχι. Είναι του 47. 47 είναι. Δεν το θυμόμουν. Το κουβαλούσε τόσα χρόνια ο Καλφόπουλος. Ναι. Πήγαινε, τον έβλεπε τον Καλφόπουλο. Ναι, ναι, βέβαια. Ο κύριο Χορέλη στην πλάκα τότε. Mm-hmm. Όλου του. Τον Γυρομίτη, αυτού. Δεν δούλεψα μαζί του, αλλά τον έχω προλάβει ζωντανό. Αυτοί, να σε ρωτήσω κάτι. Παίζαν. Ήταν καλό παίκτη ο Καλφόπουλος. Κουρδίζαν και τα μπουζούκια του διαφορετικά. Κάναν και ντουζένια. Ο Κυρομίτη. Ο Κυρομίτη. Ναι, ήξερε τα ντουζένια. Ο Μάρκο τα ξέρει καλύτερα. Τα ντουζένια, τα κουρδίσματα. Ναι. Δηλαδή λίγοι. Μπουζοξίδες ξέρουν τα κουρδίσματα. Mm-hmm. Ήταν περίπου 11 κουρδίσματα. Εγώ έχω ακούσει ότι είναι πάνω από 30 τα ντουζένια. Πιθανόν, αλλά αυτά που χειριζόταν ο Μάρκος, σου λέω τώρα εγώ, και βέβαια που τα ξέρει και ο Στέλιος. Μάλιστα. Ο συγχωρημένος που δουλέψε. Τα παρουσιάσαμε εδώ, ναι. Ναι. Το Στέλιο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το ξημέρωσε. Τα λέμε. Ωραία. Ξημέρωσε, ξημέρωσε, ξημέρωσε και πάλι. Κι εγώ ξενυχτής τριγυρνώ με άδειο το κεφάλι. Ας μην ξημερώνε ποτέ και τούτο εδώ το βράδυ, γιατί μου φέρνει όνειρα της νύχτας το σκοτάδι. Εμέθησα, ξεμέθησα και μου φύγε η ζάλη. Ας ήταν στο μέθηση μου να ξαναπέσω πάλι. Νύχτα στο σκοτάδι. Δεν έχω τι να πράξω. Γραμμή για το τσαρδάκι μου στα ίσα για να ράξω. Ψεύτικε δουνιά.
ας μην ξημέρωνε ποτέ και τούτο το βράδυ, γιατί μου φέρνει όνειρα της νύχτας το σκοτάδι. Να μιλήσουμε για όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καμιά πενταριά χρόνια που είσαι. 45. Στις επάλξεις. Είμαι. Έχεις μείνει άνεργος, παιδί μου. Όχι, όχι, ποτέ. Δουλεύω 45 χρόνια αδιάλειπτα. Απλώς παλιότερα δούλευες πενταήμερα, εξαήμερα. Ακριβώς. Και τώρα μια-δυο μέρες. Τώρα μία. Καλό είναι. Μία. Καλό είναι και αυτό. Ναι. Να ξεκουραζόμαστε. Τώρα είμαι στο χαμάμ τα τελευταία 5 χρόνια και δουλεύω κάθε Σάββατο για όλη τη σεζόν. Πώς τη βλέπεις τώρα την νοοτροπία κάποιων επιχειρηματιών που λένε θα πληρωθείτε ανάλογα με το πόσο κόσμο θα βάλετε, ας πούμε. Αυτό δεν το επιτρέπεις εσύ. Ποτέ. Ούτε στο χαμάμ, ούτε πουθενά. Ποτέ, ποτέ. Ναι, αλλά οι περισσότεροι έτσι δουλεύουν. Είναι άσχημο. Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο ο καλλιτέχνης να πηγαίνει, να ζητιανεύει και να κοιτάει το ταμείο, να κάνει το λεωφορείο, να κάνει το χωροφύλακα. Πόσα έπραξες, ποιον κέρασες, τι ΦΠΑ είχες. Ναι, ναι, δεν είναι σωστά. Ο καλλιτέχνης αυτός. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι που γίνεται χαμός στις μέρες μας. Εγώ αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει το 1993 στη Θεσσαλονίκη από τον Νικολαίδη. Το Θεέ μου μεγαλοδύναμε, μου έκανε εντύπωση το τραγούδι. Το έλεγε σπουδαία. Αυτό είναι τραγούδι δεκαετίας 70. Κάπου εκεί νομίζω είναι. Το έγραψε κάποιος από τη Λάρισα. Ναι, έτσι. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το λανσάρισες πάντως στην Αθήνα εσύ. Εγώ το είπα πρώτη εκτέλεση. Όχι, το λέγανε και άλλοι τραγουδιστές. Α, στην δισκογραφία το έβγαλες εσύ. Στην δισκογραφία το έβγαλα εγώ πρώτη εκτέλεση. Πού το βρήκες. Την ιστορία πες μας, τη διαδρομή του κομματιού. Η ιστορία είναι ότι έφερε ο Πάρης ο Μίτσος μια κασέτα από τη Λάρισα. Ναι. Και μου λέει: άκου ένα τραγούδι. Δεν το είχε ακούσει ο Πάρης στα ναι. Πάλκα. Ναι. Και μου λέει: άκου ένα τραγούδι, εσύ Δημήτρη, το λες να το βγάλουμε δίσκο, μου λέει. Και έμαθα μετά, εκ των υστέρων, ότι αυτό το παιδί ήταν αεραστέχνης μπουζουξής και είχε μπει φυλακή για... ως χρήστης ουσιών. Ναι. Και μετά το έγραψε κάπου εκεί και το παίζανε στην περιοχή και στη Θεσσαλονίκη. Ζει αυτό το παιδί? Όχι, δε. Μετά σκοτώθηκε. Έμαθα με τροχαίο, με ένα δίκυκλο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Όπως κλείνεις και το δίσκο σου με αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι για κλείσιμο αυτό το είναι κομμάτι. Για κλείσιμο. Γιατί λέει βάλε όλους τους αγγέλους σου. Να πούν τον Άνι Νάνι. Νάνι. Βάλε όλους τους αγγέλους σου λοιπόν να πούν τον Άνι Νάνι. Δημήτρη Κοντογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Χρήστο για τη φιλοξενία. Φίλες, φίλοι, γεια σας. Μεγάλο δύναμε που είσαι ψηλά εκεί πάνω, ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω, ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Μπροστά στις εκκλησιάς τις στρογγυλές καμάρες ανάψαμε τις σιγαριές θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες, ανάψαμε τις σιγαριές θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Μπρος τον Αγιό Σπυρίδωνα
με τα σπρατού τα γένια. Του ρίχνω μια ντούμα για θεούλη μου, ξερένεται στα γένια. Του ρίχνω μια ντούμα για θεούλη μου, ξερένεται στα γένια. Όταν ανάψει ο άργυλες και έρθουμε σε ντουμάνι, πάνω στους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν τον άνι νάνι. Πάνω στους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν τον άνι νάνι.